Η εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού συνιστά μεγάλο πρόβλημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τόσο ειδικευμένου όσο και ανειδίκευτου. Αυτό δείχνει η έρευνα που αντοπίσει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων σε 118 επιχειρήσεις. Το σύνολο των επιχειρήσεων αναζητεί ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα του τουρισμού, της εστίασης, αλλά και των εμπορικών καταστημάτων. Στο κομμάτι αυτό αναζητούμε ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο δεν το βρίσκουμε. Και είναι γνωστό ότι μιλάμε για πάλι και αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε συνολικά πάνω από 200.000 θέσεις απασχόλησης, τις οποίες τις αναζητούμε και δεν μπορούμε να τις βρούμε. Από το σύνολο αυτών των 118 επιχειρήσεων που απάντησαν στην ελόγω έρευνα, το 8,5% είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, το 34,7% μικρές, το 33,1% μεσαίες και το 23,7% μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ στην περιοχή μας και γενικά όλη η χώρα πιστεύω το αντιμετωπίζει. Πολύ μεγάλο πρόβλημα να μπορέσεις να βρεις εργατικό δυναμικό, να μπορέσεις να βρεις προσωπικό. Δεν υπάρχουν άτομα τα οποία θέλουν να δουλέψουν κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει εξειδίκευση. Τα τεχνικά επαγγέλματα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί τα παιδιά μας πλέον έχουν επιλέξει έναν άλλον δρόμο όσον αφορά την εκπαίδευση και τη μόρφωσή τους και δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα τεχνικά επαγγέλματα. Η επιχειρηματικότητα όσον αφορά νέα άτομα περνάει μια κρίση. Βλέπουμε ότι υπάρχει το φαινόμενο το ότι την επιχειρηματικότητα και τα εμπορικά μαγαζιά την ασκούν οι παλιοί οι οποίοι υπάρχουν ή όταν υπάρχουν οικογενειακές επιχειρήσεις. Δηλαδή όταν υπάρχει κάποιος να κρατήσει το μαγαζί από πίσω. Αν δεν υπάρχει κάποιος, τα νέα παιδιά τώρα προσπαθούν ή να πάνε στο δημόσιο που είναι μεγαλύτερη ασφάλεια ή να βγουν έξω. Υπάρχει αυτό, πιστεύω ότι θα το ζήσουμε ακόμη πιο έντονα τα επόμενα χρόνια. Οι συνθήκες στο να μπορέσουν να δουλέψουν και να μείνουν στα μαγαζιά και στο εμπόριο είναι αρκετά δύσκολες και αβέβαιες, δεν το προτιμούν οι νέοι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο καλούμαστε και αυτό να το αντιμετωπίσουμε.